Μάλιστα. Εάν η άλλη πλευρά δεν θέλει λύση, δεν θα έχουμε λύση. Μάλιστα. Κύριε Γιακομάτε, εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής. Επειδή δεν είσαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είσαστε η αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε κυβερνήσει και εφόσον με βάση αυτά τα κριτήρια που μας δίνει τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Μεγάλο Μαξίμου ο ίδιος Πρωθυπουργός, υπάρχει μια λύση πακέτο όπου επιλύει όλα τα επιμέρους θέματα με κατακλείδα βεβαίως το ονοματολογικό. Εσείς ποια θέση θα τηρήσετε? Δεν μπαίνω ακόμα στο θέμα τι θα κάνουν ανεξάρτητοι οι Έλληνες. Λέω πώς αξιολογείται αυτή καθεαυτή μια τέτοια λύση πακέτο. Η ψυχή του Έλληνα πολίτη και η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή στην πολιτική δεν είναι το επιθυμητό, είναι το εφικτό, είναι καμία σύνθετη ονομασία. Αυτό λέει η ψυχούλα μας. Όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη θέση. Δεν συζητάμε για όνομα, εάν δεν έχουμε αλλαγή συντάγματος και αν δεν έχουμε τις αλυτρωτικές. Προκρίνεται δηλαδή την αλλαγή πρώτα και μετά. Μα το βέβαια, πώς θα συζητάμε. Βάλουμε πρώτα το κάρο και μετά το. Άρα λοιπόν, πρώτα αλλαγή συντάγματος. Δεύτερον, να αλυτρωτικά θέματα να λυθούν και μετά συζητάμε. Και μετά συζητάμε. Αλλά όμως, εγώ θέλω να πω κάτι το εξής τώρα. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος, ο λαός, έχει ρίξει στον Αδίλ την εμπιστοσύνη του προς την πολιτική με ΙΤΑ. Γιατί το λέω? Τι χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα? Χρειάζεται μια εθνική ενότητα, μια εθνική συνένεση, μια εθνική γραμμή. Ναι, μέρες στα λόγια λένε ναι, οι κύριοι Σιριζέοι, αλλά στην πράξη δεν το κάνουν. Δηλαδή, είναι ένα μείζον θέμα το Σκοπιανό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εθνική συνεννόηση επίπεδο αρχηγών στη Βουλή κτλ. Έλα, βάλτε το κάτω. Φεύγει ο Κοντζιάς και πάει το επόμενο αυτό των 30 σελίδων για τα αυτά. Ποιο είναι? Να το δει στο αρχηγό του κόμματος μου. Λοιπόν, αυτό λέγεται εθνική συνόηση. Έχουν άγνοια. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ βλέπεις ότι είναι μεγάλη κίνδυνη. Πυκνώνουν τα σύννεφα. Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία. Άρα εδώ τι χρειαζόμαστε? Η σημερινή μέρα πρέπει να είναι σημαδιακά για όλους μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πριν κοντά 200 χρόνια απελευθερώθηκε η Ελλάδα γιατί ενώθηκε, γιατί είχε μια ενιαία πολιτική, μια ενιαία ορμή και έδιωξε τους Τουρκαλάδες. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς σήμερα να διδαχθούμε από αυτό. Έτσι, τι ζητάει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η μόνη που ξεκάθαρα θέση. Ρε παιδιά, λύστε το Σύνταγμα. Λύστε τα λειτουργικά θέματα. Και εδώ είμαστε. Πρώτα βάζουμε το όνομα και μετά τα υπόλοιπα. Άρα, και λέτε... ήταν λάθος, και ήταν λάθος. Ναι. Αυτό, εγώ δεν λέω εντάξει, έχουν fake news πάρα πολλά. Και γίνονται και προβοκάτσεις πάρα πολλές και στον Τσίπρα. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Όμως δεν φεύγει από το όνομα του Πρωθυπουργού της χώρας, του έθνους, το όνομα Νόρνγκα, πώς το διάλογο το λένε, δεν ξέρω αν ήταν. Ιταλοί, ναι, Νόρνα, ναι, Ιταλοί το λένε Νούντα. Δηλαδή γυμνή Μακεδονία. Εγώ δεν σου λέω ποιο είναι. Μην το άστο το ρημάδι, άσε να έρθουν να τελειώνουμε. Δηλαδή είναι καλό το κλίμα. Καλό το κλίμα θα είναι αν βγουν ξεκάθαρα και καθαρά οι Σκοπιανοί και πούνε. Αλλάζουμε το σύνταγμα. Έβγαλε την ταμπέλα. Ωραία, και αφού είπε την ταμπέλα, τι έγινε? Ξαχνά βάλει την ταμπέλα. Πάντως, κύριε Γιακομάτε, μου επιτρέπετε, και στο παρελθόν, όσες προσπάθειες έχουν γίνει και με τις συγκλήσεις του Συμβουλίου των Αρχηγών και όλες τις διαφωνίες που υπήρξαν και επί κυβερνήσεων δικών σας, πάντα το όνομα ξεκινούσε η ιστορία αυτή. Εμείς το τελευταίο δηλαδή, που ήταν πάντα το 8, ξεκινούσε από με το την κυρία Μπακογιάννη και με πρωθυπουργό τον Καραμαλή στο Βουκουρέστι, εμείς δεν κάναμε συμφωνία. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση. Πρόταση για διαπραγμάτευση. Αυτό μην το παίρνουν και τον βγάζουν σημαία ότι εμείς κάναμε συμφωνία. Εμείς κάναμε μια πρόταση καταθέσαμε. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η πρόταση όταν ήταν σε διαπραγμάτευση και όταν πας σε διαπραγμάτευση αρχίζεις και συζητάς. Και εν πάση περιπτώσει η πολιτική είναι ρητικό φαινόμενο. Σήμερα ξεκαθαρίζει η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε κατεύθυνση. Ναι. Σύνταγμα, νέα αλυτρωτικά θέματα, το λέω χιλιάδες φορές. Και μετά όνομα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχετε περιπτώσει. Θέλω να σημειώσω ότι ο ρεαλισμός και η αναφορά περί εφικτού του κ. Γιακομάτου είναι πραγματικά μια συμβολή στο να δοθεί μια λύση σε αυτό το σύνταγμα πέρα από την όποια πολιτική. Παράδειγμα, εγώ συνυπογράφω τα περί ρεαλισμού και του να βρούμε μια εφικτή λύση. Άρα συμφωνούμε. Και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να δούμε και να συνομιλούμε. Τα ίδια είπε και ο κύριος. Τα ίδια λέει και ο Τσίπρας. Αλλά έχουμε διαφορετικά.